Πάμε να δούμε το Ξώτες. Μπράβο. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, η σημερινή μέρα από το μεσημέρι και μετά γίνεται λίγο πιο επικοδομητική, λίγο πιο έτσι στα νερά σας το πράγμα. Η σελήνη στο Λέοντα σας ταιριάζει περισσότερο από ό,τι σας ταιριάζει η σελήνη στον Καρκίνο, που είναι τις τελευταίες ημέρες από την Κυριακή. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, μπορεί να έχετε την τάση κι εσείς να αγνοήσετε κάτι σημαντικό ή να γιατί σας φαίνεται κουραστικό, γιατί σας φαίνεται ότι βαριέστε τώρα λίγο να ασχοληθείτε. Αλλά το νόημα είναι να μην το παραβλέψετε, να μην το παραμελήσετε, ειδικά αν είναι κάτι που μπορεί να έχει να κάνει είτε με θέματα δουλειάς, καθημερινότητα της δουλειάς σας, είτε με θέματα υγείας, φυσικής κατάστασης, ή γενικώς κάτι που αφορά την καθημερινότητά σας. Μπορεί να προκύπτει κάτι εκεί που πρέπει να μην το παραμελήσετε και να ασχοληθείτε μαζί του. Δεν είναι αρνητική ημέρα, το ξαναλέω. Απλά υπάρχει αυτή η παράμετρος που επηρεάζει κυρίως τους γεννημένους τον Νοέμβριο. Η όψη Ερμίδια μπορεί να φέρει το βράδυ καλή είδηση, ένα ωραίο μήνυμα μπορεί να λάβετε, μπορεί να έχει να κάνει με ένα φιλικό σας πρόσωπο, μπορεί να έχει να κάνει κάτι σε σχέση με ένα στόχο που έχετε και να είναι πάρα πολύ θετικό.